Καλησπέρα σας. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα μπισκότα gingerbread. Εδώ βλέπουμε μέσα στον μπολ όλα τα στέρεα υλικά, τα οποία είναι τα εξής. 900 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 2 κουταλιές της σούπας κανέλα. Μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder. 1 κουταλιά της σούπας γαρίφαλο. 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική. 2 κουταλιές της σούπας ginger σε σκόνη. 1 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι και 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Όλα αυτά λοιπόν τα στερεά μας υλικά θα τα ανακατέψουμε σε ένα μπολ. Και πάμε να δούμε τώρα τι θα χτυπήσουμε στο μίξερ. Τα υλικά λοιπόν που θα βάλουμε στον κάδο μας είναι 225 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου και σταδιακά σιγά σιγά θα βάλουμε τη ζάχαρη. 200 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 2 αυγά και 300 γραμμάρια μέλι. Σταδιακά λοιπόν θα ρίχνουμε την καστανή ζάχαρη και θα χτυπήσουμε μέχρι να προτέψει το μείγμα. Προσθέτουμε το ένα αυγό και χτυπάμε έως το απορροφηθεί. Και στη συνέχεια προσθέτουμε και το δεύτερο. Και συνεχίζουμε το χτύπημα έως το απορροφηθεί και αυτό. Τέλος, βάζουμε το μέλι μας και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Εδώ βλέπουμε το μείγμα μας να έχει ομογενοποιηθεί μετά την προσθήκη του μελιού. Τώρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να αναμειγνύουμε το μείγμα μας στο υγρό με τα στέρεα υλικά που είχαμε βάλει μέσα στο μπολ. Προσθέτοντας τα στέρεα υλικά, το μίξερ μας θα αρχίσει να χτυπάει ζύμη. Οπότε ενδεχομένως να πρέπει να αλλάξουμε το σύρμα και να βάλουμε αυτό το εξάρτημα για ζύμη. Και αφού λοιπόν αλλάξαμε το εξάρτημα στο μίξερ μας, είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να προσθέσουμε τα στέρεα υλικά, ούτως ώστε το μείγμα μας να γίνει ζύμη για τα κουλουράκια. Συνεχίζουμε και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθεί. Θα τη ζυμώσουμε λίγο με τα χέρια, θα τη χωρίσουμε σε μπαλάκια και θα τη βάλουμε στο ψυγείο να ξεκουραστεί για μία ώρα. Τώρα λοιπόν θα βάλουμε τη ζύμη μας μέσα στη μεμβράνη, θα τη χωρίσουμε και θα τη τυλίξουμε να τη βάλουμε στο ψυγείο όπως είπαμε και προηγουμένως να ξεκουραστεί για μία ώρα και παραπάνω να τη βάλετε δεν πειράζει, καλύτερα γιατί θα σφίξει και θα πλάθετε πιο εύκολα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Ζυμαράκια.
Θα τα βάλουμε εδώ και μόλις τελειώσουμε θα τα βάλουμε στο ψυγείο. Καλό είναι να βάζουμε λίγο ζυμάρι μέσα σε κάθε μεμβράνη. Χωρά και καλύτερα βέβαια. Βάλουμε μέσα στο ψυγείο μας για να παγώσουν. Θα περιμένουμε 2 ώρες και η συνέχεια αργότερα. Ευχαριστούμε. Ώρες έχουν περάσει και το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Έχουμε αλευρώσει το τραπέζι για να μην κολλάει και για να μπορούμε να το ανοίξουμε πιο άνετα. Βλέπετε το ζυμαράκι μας. Έχει γίνει συμπαγές. Και τώρα θα το ανοίξουμε με τη βοήθεια ενός πλάστη. Για να μην κολλάει. Ανοίγει πάρα πολύ εύκολα. Το ζυμάρι μας το ανοίγουμε πάντα με αλεύρι. Λόγω του μελιού αυτή η συνταγή κολλάει λίγο. Οπότε με τη βοήθεια της σπάτουλας ξεκολλάμε τη ζύμη. Εφόσον τα έχουμε κόψει με τα κουπάτ. Το πρώτο μας ταψί ψήνεται ήδη. Θα το βγάλουμε και θα το δούμε μετά. Δεν μας πολύ πειράζει το σχήμα γιατί έτσι κι αλλιώς θα στολίσουμε με το Royal Icing. Οπότε... προσεκτικά γιατί κολλάει. Αυτά είναι μικρά δεντράκια. Μην ξεχνάτε πως είναι μπισκότα, δεν είναι κουλούρια. Οπότε η ζύμη έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι πιο μαλακή, έχει και το μέλι, κολλάει περισσότερο. Το σχήμα μη σας νοιάζει αν βγει λίγο χάλια, γιατί θα το στολίσουμε, δεν θα φαίνεται. Αυτό είναι το πρώτο μας ταψί. Είναι ψημένα. Τώρα θα τα αφήσουμε να κρυώσουν για να σκληρύνουν λίγο, για να μπορέσουμε να τα στολίσουμε. Τροταψί μας είναι τα δεντράκια μας και οι καμπάνες μας. Ωραία, λοιπόν, τώρα έχουν ψηθεί τα μπισκοτάκια μας και είναι έτοιμα να αρχίσουμε να τα στολίζουμε. Θα λιώσουμε τις κουβερτούρες για να βάλουμε και σοκολάτα σημερικά για να είναι πιο νόστιμα και θα τα στολίσουμε με το γλάσο από πάνω, το οποίο θα χρωματίσουμε με κάποια χρώματα και θα βάλουμε κάποια στολίδια χριστουγεννιάτικα, όπως για παράδειγμα αυτές τις χιονονιφάδες. Αφού λοιπόν ψηθούν τα μπισκότα μας, μπορούμε να τα στολίσουμε με ό,τι θέλουμε. Για παράδειγμα εδώ έχουμε λιωμένες σοκολάτες. Τα μπισκότα μας με σοκολάτα επικάλυψη. Μπορούμε να τα στολίσουμε και με γλάσο πάνω από τη σοκολάτα. Και ας δούμε μερικά παραδείγματα.
Εδώ είναι με σοκολάτα και γλάσο. Μπορείτε να στολίσετε τα μπισκότα σου όπως θέλετε εσείς. Με διάφορα διακοσμητικά. Αυτά λοιπόν είναι τα χριστουγεννιάτικα gingerbread. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους!